Και βεβαίως και σήμερα έχουμε για ακόμη μια φορά τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Τσορμπατζούδη, τον καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, για να μιλήσουμε για την κρανιοεγκεφαλική κάκωση και την άνοια. Καλημέρα, κύριε Τσορμπατζούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου είναι που είμαι μαζί σας. Και η δική μας χαρά είναι, κύριε Τσορμπατζούδη, ακριβώς γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο και βεβαίως είναι καλό να μπορέσουμε να το δούμε από αυτή την πλευρά, έτσι ώστε να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε, να ξέρουμε πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε, γενικότερα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την κρανιοεγκεφαλική κάκωση και την άνοια. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, όπου έχουμε και αρκετά στατιστικά δεδομένα. Δυστυχώς στην πατρίδα μας, ούτε στον πληθυσμό, ούτε στον αθλητισμό έχουμε τέτοια δεδομένα, αλλά αυτά που έχουμε από το εξωτερικό δείχνουν ότι περίπου 4 εκατομμύρια διασύσεις αθλητικής φύσης συμβαίνουν στην Αμερική και ότι στην Αμερική τουλάχιστον έχει αναχθεί σε μείζον ζήτημα υγείας στα κέντρα πρόληψης, και αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο οικονομικός αντίκτυπος ανέρχεται σε περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Στην πατρίδα μας δεν έχουμε τέτοια δομή. 17 δισεκατομμύρια δολάρια, κύριε. Είναι πολύ το και μεγάλο. Είναι, ουσιαστικά όμως είναι μεγάλος ο αριθμός αυτό των διασύσεων που συμβαίνουν σε αθλητικούς χώρους, μάλιστα. Ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή έχει πολύ μεγάλη σημασία να αρχίσουμε να κατανοούμε τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για τέτοιου είδους αθλητικές διασύσεις, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον επιπολασμό και τα συμπτώματα της αθλητικής διάσυσης. Ποια είναι αυτά? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον επιπολασμό. Στην πατρίδα μας δεν έχουμε συστηματικές καταγραφές από τα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μια καλή εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά οι στατιστικές λένε ότι περίπου το 10% των περιστατικών που εισάγονται αφορούν τέτοια περιστατικά. Αφορούν δηλαδή περιστατικά που γίνεται μια πρώτη διάγνωση της παθοφυσιολογίας μιας τέτοιας διάσυσης. Ποια είναι τα συμπτώματα της μιας αθλητικής διάσυσης? Πώς μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Καταρχήν, ας πούμε ότι όταν μιλάμε για διάσυση είτε για αθλητική διάσυση, μιλάμε για μια σύνθετη παθοφυσιολογική διεργασία που επηρεάζει όλη τη λειτουργία του εγκεφάλου, η οποία διεργασία μπορεί να προέλθει από μηχανικές δυνάμεις και εκδηλώνεται με διάφορα συμπτώματα, διάφορες κλινικές εικόνες, έχει διαφορετική πορεία αποκατάστασης και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες επικινδυνότητας. Τώρα, στα συμπτώματα καταγράφονται συνήθως ψυχοφυσιολογικά συμπτώματα, νευρολογικά συμπτώματα όπως κεφαλαλγίες, ζαλάδες, κόπωση, ναυτία, γνωστικές δυσκολίες, αυξημένη συναισθηματικότητα, αλλά κυρίως διαταραχές του ύπνου. Αυτά τα συμπτώματα συνήθως στο 90% των περιπτώσεων επανέρχονται τα άτομα σε 1 με 2 εβδομάδες, 7 με 14 μέρες. Ωστόσο, μετά το ατύχημα, μετά το ατύχημα, άρα περίπου 1 με 2 εβδομάδες θέλουμε μετά το ατύχημα. Όμως για τους άλλους τομείς της λειτουργικότητας το άτομο μπορεί να χρειαστεί και 3 με 4 εβδομάδες. Επομένως, όταν τα άτομα πιέζονται είτε να επανέλθουν στην εργασία τους είτε να επανέλθουν στην προπόνηση προκειμένου για τον αθλητισμό, αντιλαμβάνεστε
ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν δεν γίνεται με την παρακολούθηση του γιατρού ή δεν έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις. Και όταν γίνεται βεβαίως και υποπίεση, ειδικά στην περίπτωση του πρωταθλητή, όταν δηλαδή τον πιέζουμε να επιστρέψει έπειτα από ένα τέτοιο χτύπημα, χωρίς βεβαίως να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτό ενδέχεται να κάνει μεγαλύτερο κακό στην καριέρα του από το να μείνει εκτός μία εβδομάδα παραπάνω. Προφανώς, γιατί ένα από τα συμπτώματα της διάσησης αφορούν τη δυσλειτουργία του αιθουσαίου συστήματος. Το αιθουσαίο σύστημα, σας θυμίζω, είναι ένα σύστημα στην περιοχή του αυτιού μας που μας επιτρέπει να μπορούμε σωστά να κρατούμε την ισορροπία μας. Είναι υπεύθυνο για ένα πολύ μεγάλο, μαζί με την παρεγκεφαλίδα, για την ισορροπία του ανθρώπου. Οπότε οποιαδήποτε τέτοια διατάραξη αυτού του συστήματος σχετίζεται με άγχος, με αλλαγές στη διάθεση, με δυσανεξία στη σωματική άσκηση, με μειωμένη επαγγελματική απόδοση. Οπότε όλα αυτά στη συνέχεια συνδέονται με κίνδυνο βίωσης χαμηλότερης ποιότητας ζωής, αυξημένες ψυχιατρικές δυσκολίες και φυσικά μια σειρά από άλλες λειτουργικές εκτόσεις. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Τώρα, ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου για μια αθλητική διάσηση? Δηλαδή, κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί κάποιος να τραυματιστεί με αυτόν τον τρόπο? Σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το ιστορικό της διάσησης. Άτομα δηλαδή που έχουν υποστεί παλαιότερα μια διάσηση, πράγμα πολύ συνηθισμένο στο χώρο του αθλητισμού όπως θα εξηγήσουμε αργότερα, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ένα άλλο στοιχείο είναι η ηλικία του ατόμου. Ένα τρίτο στοιχείο είναι το φύλο του ατόμου. Τα δύο φύλα δεν έχουν τους ίδιους παράγοντες κινδύνου, το ιστορικό πονοκεφάλων ή ημικρανίας, το ιστορικό μαθησιακών δυσκολιών ή ανάπτυξη διατοραχών και το ιστορικό ψυχικών παθήσεων, όπως παραδείγματος χάρη άτομα που έχουν βαρύ ιστορικό σε άγχος και κατάθλιψη. Άρα θέλουμε να έχουμε μία εικόνα όλων αυτών των παραγόντων για να μπορούμε να έχουμε μια ακριβέστερη εικόνα της δρυμύτητας του τραυματισμού. Και βεβαίως αυτοί οι τραυματισμοί, κύριε Τσαρμπατζούδη, κύριε καθηγητά, μπορούν να συμβούν σχεδόν σε όλα τα αθλήματα με τα οποία ασχολούμαστε, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι με όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου, αλλά πολύ πιο σύνηθες είναι να συναντούμε τέτοια περιστατικά στο χώρο του αθλητισμού και ιδιαίτερα στα αθλήματα επαφής, όπου όχι μόνο η σωματική επαφή, αλλά και πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιες σοβαρές συγκρούσεις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Είχαμε πρόσφατα το παράδειγμα του τόπαλου του Βασίλη, αλλά και μια σειρά από άλλα περιστατικά που δεν μπορούμε εκ πρώτης όψεως να κατανοήσουμε το βάθος της δρυμύτητας του τραυματισμού. Γι' αυτό και οι επιστήμονες έχουν θεσπίσει μια σειρά από κριτήρια προκειμένου να αξιολογήσουν το βαθμό της δρυμύτητας του τραύματος και της διάσησης. Πόσο σοβαρό είναι, και άρα με βάση αυτή τη σοβαρότητα στη συνέχεια και να δώσουν στοιχεία για το πώς μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα συμπτώματα, όπως και μια σειρά από καλύτερα στοχευμένες θεραπείες. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα η αξιολόγηση της αθλητικής διάσης, δηλαδή στην ουσία είναι αυτό το οποίο ακριβώς μόλις πριν λίγο αναφέρετε, να πάμε να μας το εξηγήσετε κάπως περισσότερο για να δούμε αυτά τα επίπεδα της σοβαρότητας της διάσησης και πώς μπορούμε να τα εκτιμήσουμε. Θαυμάσια. Ένα επίσης πολύ μεγάλο ζήτημα για το οποίο ενδιαφέρονται οι επιστήμονες, που απασχολεί τους επιστήμονες και τους ερευνητές, είναι πώς μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της διάσησης. Και εδώ η επιστήμη μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Στα κύρια εργαλεία συγκαταλέγονται η κλινική συνέντευξη,
συγκαταλέγονται διάφορες κλίμακες αυτοαναφοράς τέτοιων συμπτωμάτων, συγκαταλέγεται η νευροφυσιολογική αξιολόγηση, η διαγνωστική αξιολόγηση του οπτικοαιθουσαίου συστήματος, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, και στη συνέχεια οι αθλητές μπορούν να υποβληθούν ακόμα και σε τεστ κόπωσης προκειμένου να ξέρουμε ακριβώς το χρόνο που θα επιστρέψουν αυτοί στην αγωνιστική δράση. Πολλές φορές, για παράδειγμα, βλέπουμε τους αθλητές αμέσως μετά από ένα τέτοιο σφοδρό τραυματισμό και επειδή ακριβώς έχουν χάσει την επαφή τους με το χώρο, μένουν εκτός προπονήσεων και εκτός αγώνων. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από τέτοιες διαδικασίες που μας επιτρέπουν, που επιτρέπουν τον γιατρό, στον προπονητή να αξιολογήσουν με ασφαλέστερο τρόπο πότε μπορεί ένας τέτοιος αθλητής να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Και αυτό, παρακαλώ πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η επιστροφή των αθλητών σχετίζεται με περαιτέρω, η γρηγορότερη επιστροφή σχετίζεται με, ενδεχομένως με κάποια προβλήματα και με κάποιες ανεπανόρθωτες βλάβες στον ίδιο τον οργανισμό. Και επειδή δεν μπορούμε να παίζουμε με την υγεία των ανθρώπων και των παιδιών, γι' αυτό και χρειάζεται αρκετά μεγάλη προσοχή. Φυσικά για το κάθε ένα από αυτά, τα εργαλεία αξιολόγησης είναι υπεύθυνες διαφορετικές ομάδες. Παραδείγματος χάρη, μια κλινική συνέντευξη μπορεί να την κάνει ο γιατρός, μπορεί να την κάνει ένας νευροψυχολόγος, τις κλίμακες αυτοαναφοράς μπορεί να τις χρησιμοποιήσει κάποιος ψυχολόγος για να εκτιμήσει άμεσα την κατάσταση. Φυσικά η νευροφυσιολογική αξιολόγηση απαιτεί μια βαθύτερη γνώση και των φυσιολογικών, βιολογικών, των βιοδικτών όπως λέγονται, και μια σειρά από άλλες επιστήμες οι οποίες εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα σύνθετο ζήτημα που δεν μπορεί να λυθεί από ένα άτομο. Βεβαίως είναι ένα σύστημα το οποίο είναι πάνω ακριβώς από τους αθλητές, ακριβώς αναγνωρίζοντας και τη σημασία τους, και βεβαίως είναι μια ομάδα, είναι ομάδες πλέον επιστημόνων που έρχονται πιο κοντά και βοηθούν αυτό όσο γίνεται περισσότερο, και τη σωστή πρόληψη, δηλαδή και το να έχουν όσο γίνεται περισσότερο, να είναι περισσότερο έτοιμοι οι αθλητές για να πέσουν στη μάχη του αθλήματός τους, αλλά και στο μετά, έτσι κύριε Τζορμπατζούδη. Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Μακρύ. Αυτό που η επιστήμη έχει να συνεισφέρει είναι προφανώς ένας πολύ μεγάλος χώρος, αφορά τα διαγνωστικά εργαλεία. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι ένα ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται, μια κλίμακα που χρησιμοποιείται στην Αμερική, το Post Concussion Symptom Scale, που μας επιτρέπει να κάνουμε μια καλή αξιολόγηση των συμπτωμάτων που βιώνει το άτομο, είτε πρόκειται για κεφαλαλγίες, ζάλες ναυτίας, δυσκολίες στη συγκέντρωση, και μας δίνουν δεδομένα για την γνωστική έκπτωση, για την κόπωση, για την ημικρανία, για τη βαρύτητα της ημικρανίας. Προφανώς και για μια σειρά από στοιχεία όπως είναι συναισθηματικοί παράγοντες, σωματικοί παράγοντες, παράγοντες ύπνου, την πρώτη εβδομάδα μετά τον τραυματισμό. Επομένως, αυτά τα εργαλεία, αυτό το εργαλείο και άλλα παρόμοια εργαλεία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για αυτή την κλινική συνέντευξη. Μαζί με την νευροψυχολογική αξιολόγηση, όπου επίσης μπορούν με ακρίβεια να οριστούν τα νευρογνωστικά ελλείμματα που προκύπτουν με έναν οξύ τρόπο και παραμένουν ακόμα και αφού ο αθλητής δηλώσει πως πάβει να βιώνει αυτά τα συμπτώματα. Δηλαδή μπορεί να λέει ο αθλητής είμαι καλά, αλλά μέσα στον εγκέφαλο συμβαίνουν μια σειρά από διεργασίες. Διεργασίες κέρια σημασίας, παρόλο που υπάρχουν οι μήνυγκες για να μας προστατεύουν, για να προστατεύουν τον εγκέφαλο από τέτοιες πλήξεις, εντούτοις όλα αυτά που συμβαίνουν στον αθλητισμό αποσταθεροποιούν τους άξονες του εγκεφάλου και οι πλήξεις αυτές, είτε είναι φανερές είτε είναι αφανείς, έχουν τεράστια σημασία για το ίδιο το άτομο. Για να
το καταλάβουμε και λίγο περισσότερο. Δηλαδή, στην ουσία μας λέτε, κύριε Τσορμπατζούδη, ότι είναι, ας πούμε, αν ένας αθλητής, ένας ποδοσφαιριστής υψηλών προδιαγραφών, υπό την έννοια ότι παίζει σε μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα, παρόλα αυτά, αν εμφανίσει συμπτώματα κατάθλιψης, τα οποία δεν αποκλείται να συμβούν, υπό την έννοια ότι έχει συμβεί κάτι στη ζωή του, για παράδειγμα, έχει χάσει το ενδιαφέρον του για το ποδόσφαιρο, από το οποίο ζει πλουσιοπάροχα, έτσι, για να κάνω εγώ τώρα ένα σενάριο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε έναν αθλητή ο οποίος έχει κατάθλιψη και μπαίνει να παίξει. Αυτό και μόνο, ας πούμε, το γεγονός ότι πάσει από κατάθλιψη μπορεί να τον οδηγήσει και να τον κάνει πιο επιρρεπή στην διάσηση, δηλαδή στο να πέσει για να χτυπήσει. Κοιτάξτε, η κατάθλιψη είναι ένα κλινικό σύμπτωμα. Απαιτεί ακριβή διάγνωση. Γνωρίζουμε ότι η άσκηση είναι πολύ ευεργετική για τα πρώτα στάδια της κατάθλιψης. Είναι ένα αγχολητικό, αντικαταθλιπτικό εργαλείο, πάρα πολύ σημαντικό και για τις νεαρές ηλικίες και για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Θα έχετε δει πάρα πολλούς αθλητές να βγαίνουν δημόσια και να ομολογούν την κατάθλιψή τους. Ωστόσο, ο ίδιος ο αθλητισμός, η συστηματική ενασχόληση, επιτρέπει στο άτομο να ξεπεράσει αυτά τα πρώτα επίπεδα της κατάθλιψής του, που διαφορετικά θα τον βασάνιζαν. Εμείς όμως, σκεφτείτε ότι στο χώρο του αθλητισμού έχουμε στα αθλήματα επαφής, στο ταεκβοντό, στην πυγμαχία, στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπου οι ταχύτητες που αναπτύσσονται είναι πάρα πολύ μεγάλες, έχουμε πάρα πολύ συχνά τέτοιες πλήξεις και τέτοιες κρούσεις του κεφαλιού, της κεφαλής. Οπότε όλα αυτά είναι μικροτραυματισμοί οι οποίοι κινητοποιούν μια σειρά από βιολογικές, φυσιολογικές, βιοχημικές διεργασίες μέσα στον εγκέφαλο. Και αυτά όλα έχουν επιπτώσεις στην προσοχή, στη μνήμη λεκτικής αναγνώρισης, στην οπτική μνήμη, στην ταχύτητα οπτικής επεξεργασίας, στο χρόνο αντίδρασης, στην ικανότητα αριθμητικού συλλογισμού και επομένως όλα αυτά αποτελούν για μας εργαλεία για να αξιολογήσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα άτομο. Ένας αθλητής στην προκειμένη περίπτωση. Και στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούν αυτά τα άτομα να επανέλθουν φυσιολογικά. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι να προκαλέσουμε βλάβη, ούτε να θέσουμε τον αθλητή στο περιθώριο, να τον απομονώσουμε. Αλλά ο στόχος είναι να επανέλθει ο αθλητής όταν πρέπει και μπορεί, όταν του το επιτρέπουν οι φυσιολογικές, οι βιολογικές και η γνωστική του κατάσταση, οι φυσιολογικές διεργασίες και η γνωστική του κατάσταση. Αλλιώς θα το κάνουμε κακό. Είναι, και σε σίγουρα δεν θέλουμε κανένα κάτι τέτοιο. Μάλιστα, τώρα υπάρχουν κάποιοι μύθοι και κάποια επιστημονικά δεδομένα για την αθλητική διάσηση, κύριε καθηγητά? Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Συνήθως υπάρχουν, αυτά τα γνωρίζουμε από μια σειρά από μελέτες που έχουν γίνει στο χώρο αυτό και φαίνεται ότι έχουν κυριαρχήσει στο μυαλό της κοινής γνώμης. Οι περισσότεροι από εμάς τα πιστεύουν. Τέτοιες μελέτες δείχνουν λοιπόν ότι υπάρχουν πραγματικά πολύ τέτοιοι μύθοι. Ένας από αυτούς λέει ότι οι διασύσεις προκύπτουν μόνο από άμεση σύγκρουση του κεφαλιού και μόνο σε αθλήματα επαφής. Αυτό είναι λάθος. Είναι ένας μύθος πραγματικά. Μπορούν να συμβούν και σε αθλήματα και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει άμεση σύγκρουση. Παραδείγματος χάρη στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όταν κανείς αναπτύσσει πολύ υψηλές ταχύτητες ή μειώνει τέτοιες ταχύτητες. Άρα αυτά τα ποσοστά από το 47-50% των ατόμων που πιστεύουν ότι οι διασύσεις προκύπτουν μόνο σε αθλήματα επαφής είναι λάθος. Τα δεδομένα δείχνουν
τα δεδομένα δείχνουν ότι οι διασύσεις δεν απαιτούν άμεση σύγκρουση με το κεφάλι. Κεφάλι, έτσι, ή κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται να έχουμε άμεση πλήξη του κεφαλιού. Μπορούν να σημειωθούν, ας πούμε, έχουμε διάφορες καταγραφές από το αμερικανικό ποδόσφαιρο, από το χόκεϊ επιπάγου, στο ποδόσφαιρο, στην πετοσφαίριση, στο μπέισμπολ, στην ενόργανη γυμναστική ή στην υπασία. Είναι αθλήματα που πραγματικά εμφανίζουν πολύ υψηλά ποσοστά, πολύ υψηλό επιπολασμό για διασύσεις. Άρα θέλουμε προσοχή. Ένας δεύτερος μύθος, αν μου επιτρέπετε, μια και ετέθη το ερώτημα, είναι ο μύθος του προστατευτικού εξοπλισμού. Αυτός ο μύθος λέει πάρα πολύ απλά ότι τα κράνη που έχουμε αναπτύξει, ας πούμε, στο Taekwondo ή στα διάφορα αθλήματα, στην πυγμαχία, παραδείγματος χάρη, όπως και τα μαλακά προστατευτικά, αποτρέπουν τις διασύσεις. Είναι μύθος αυτό. Είναι πολύ μύθος. Αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά απέναντι στη διάσυση. Τα μαλακά προστατευτικά του κεφαλιού παρέχουν ακόμα λιγότερη προστασία και μάλιστα τα ευρήματα δείχνουν πως ο προστατευτικός εξοπλισμός του κεφαλιού, προσέξτε κυρία Μακρύ, μπορεί στην πραγματικότητα να αυξήσει την ανάληψη κινδύνου, αυξάνοντας έτσι και τον κίνδυνο της διάσυσης. Κατανοητό, νομίζω. Αλλά είναι και η σφοδρότητα τελικά αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο, έτσι δεν είναι, είτε του χτυπήματος, είτε της πτώσης, είτε... Επειδή φοράμε το κράνος, δεν υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσουμε κιόλα. Άρα τα άτομα μπαίνουν, αναλαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα κινδύνου και έτσι αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανιστεί διάσυση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Ο τρίτος μύθος είναι ότι οι πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών έχουν εκπαιδευτεί στην περίθαλψη ατόμων με διάσυση. Δηλαδή, όταν τα άτομα αυτά καταφύγουν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, τότε θα πρέπει να τύχουν της ιατρικής υπηρεσίας και της ιατρικής περίθαλψης. Αλλά το ερώτημα είναι πόσοι νευρολόγοι ολοκληρώνουν τέτοια μαθήματα για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών στις σπουδές τους. Η αλήθεια είναι ότι τα δεδομένα από το εξωτερικό δείχνουν ότι είναι πολύ περιορισμένα τα μαθήματα που παίρνουν, οι γνώσεις που παίρνουν αυτά τα άτομα. Άρα ένα σημείο που πρέπει να προσέξουν τα τμήματα, οι ιατρικές ειδικότητες, είναι και η κατάλληλη εκπαίδευση αυτών των ατόμων, και η βελτίωση αυτή θα έχει σαν συνέπεια να μπορούν τα άτομα αυτά να χειρίζονται καλύτερα τέτοια περιστατικά. Είναι στην ουσία μια ειδικότητα μόνη της, έτσι, κύριε Τσορμπατζόγλου, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τις κακώσεις οι οποίες προέρχονται από τους αναθλητισμούς. Θέλουν εκπαίδευση. Θέλουν εκπαίδευση. Φανταστείτε έναν αβαγωσώστη χωρίς εκπαίδευση στην παραλία να κάνει τι. Τι μπορεί να κάνει κάποιος όταν δεν έχει δει τέτοια περιστατικά. Μάλιστα. Έχουμε και άλλους μύθους. Φυσικά, ένας πολύ διαδεδομένος είναι ότι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της διάσυσης είναι η ανάπαυση. Δηλαδή, το είδαμε αυτό, το βλέπουμε αυτό πολλές φορές. Οι προπονητές, επειδή δεν θέλουν να έχουν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, δεν θέλουν να έχουν ευθύνες, συστήνουν στους αθλητές να μείνουν στο σπίτι. Μάλιστα. Ενώ η ανάπαυση δεν είναι το μοναδικό εργαλείο. Οι θεραπείες που πρέπει να δοθούν πρέπει να ταιριάζουν με την κλινική εικόνα του ατόμου, με τα συμπτώματα, με τις βλάβες. Και μπορεί να περιλαμβάνουν συμπεριφορική διαχείριση, αερόβια και δυναμική σωματική προσπάθεια, διάφορες σωματικές αιθουσαίες και οπτικές τέτοιες θεραπείες που μπορεί να συνδυαστούν και με φαρμακευτική αγωγή. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο η ανάπαυση. Μείνε στο σπίτι και θα δούμε τι θα γίνει. Πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί το πράγμα.
Παλιότερα υπήρχε και ο μύθος ότι το τραυματισμένο άτομο πρέπει να παραμείνει ξύπνιο για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τη διάσηση. Το θυμάστε? Ναι. Πολύ συχνά. Mm-hmm. Πολύ συχνά το λέγαμε, α, πρέπει να μείνει ξύπνιο τουλάχιστον 24 ώρες, αλλά σήμερα έχουμε σύγχρονες νευροαπεικονιστικές μεθόδους, την υπολογιστική τομογραφία, την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, οπότε έχουμε πιο καλή εικόνα για τα υποσκληρίδια αιματώματα, για μια σειρά από άλλου τύπου τέτοιες διασύσεις, και έτσι δεν υπάρχει λόγος να περιορίζεται ο ύπνος. Αν έχουμε μια τέτοια καλή κλινική διάγνωση, μπορούμε να συστήσουμε τον ποιοτικό, τον ρυθμισμένο ύπνο και να ενθαρρύνονται τα άτομα να διατηρούν ένα φυσιολογικό πρόγραμμα ύπνου από την αρχή. Mm-hmm. Θέλει λοιπόν προσοχή. Προσοχή. Ένας άλλος μύθος είναι για τις μακροπρόθεσμες και τις μόνιμες συνέπειες. Το οποίο τι σημαίνει, ότι τι νομίζαμε και τι τελικά συμβαίνει στην πραγματικότητα? Συγγνώμη? Τι νομίζαμε και τι τελικά συμβαίνει στην πραγματικότητα σχετικά με αυτό το θέμα? Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Η πραγματικότητα είναι πως οι περισσότερες διασύσεις αποκαθίστανται πλήρως σε 2 με 3 εβδομάδες για τους ενήλικες και λίγο περισσότερο, 3 με 4 εβδομάδες για τα παιδιά. Μόνο μια μικρή μειοψηφία βιώνει συμπτώματα και βλάβες πέραν του ενός μηνός. Και στην πραγματικότητα, στην πατρίδα μας, δεν έχουμε αξιόπιστα εμπειρικά δεδομένα που να δείχνουν πώς μια διάσηση έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες ή μόνιμη βλάβη στον εγκέφαλο, συμπεριλαμβανομένης και της χρόνιας τραυματικής εγκεφαλοπάθειας, η οποία συνδυάζεται με μια σειρά από νευροεκφυλισμούς, για τους οποίους θα πούμε δύο λόγια τώρα. Να πούμε και αυτό, τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, για να ολοκληρώσουμε κιόλας, γιατί δεν θα έχουμε περισσότερο χρόνο, κύριε Τσορμπατζούδη. Στη διάθεσή σας, ναι. Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες φαίνεται ότι σχετίζονται με μια σειρά από νευροεκφυλισμούς, όπως είναι η πρώιμη επίμονη νευροφλεγμονή, η νόσος Πάρκινσον, η νόσος του Λιούι, η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Όλα αυτά συνδέονται σήμερα στην ερευνητική βιβλιογραφία με αποκλίσεις από διάσηση, ως συνέπειες της, αναγνωρίζονται ως συνέπειες της διάσησης. Και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν στέλνουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό ή όταν και εμείς βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις, να γνωρίζουμε ότι οι επαναλαμβανόμενες πλήξεις του εγκεφάλου μπορεί να έχουν και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Τα δεδομένα από το αμερικανικό ποδόσφαιρο, από το ράγμπι, το χόκεϊ, η επιπάγου, είναι εντυπωσιακά. Περίπου το 7% των ατόμων έχουν συνέπειες, μακροπρόθεσμες συνέπειες και γνωστικές εκπτώσεις. Θέλει λοιπόν προσοχή όταν διαχειριζόμαστε τέτοια ζητήματα. Μάλιστα, θέλει προσοχή και βεβαίως αν τυχόν πέσουμε κάνοντας το αγαπημένο μας άθλημα, και να μην το θεωρήσουμε έτσι ότι δεν είναι τίποτα, και άμα συνεχιστεί ο πόνος, ας πάμε στους κατάλληλους και στους ειδικούς γιατρούς. Κύριε Τσορμπατζούδη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το πρωί. Να ευχηθούμε μια καλή συνέχεια στη μέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Εύχομαι καλημέρα σε όλους και καλές διακοπές σε όσους βρίσκονται στις διακοπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.